Και πλέον όλα έτοιμα, φίλες και φίλοι, για την εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. 7 τριετής μέδεν στην αφετηρία των 1.400 μέτρων. Αφέτης σηκώνει τη σημαία και δίνει την εκκίνηση, ενώ καθυστερεί σημαντικά ο Σαρόνικ Ντόλφιν. Για την πρωτοπορία πολύ γρήγορα προσπαθούν ο Μίστερ Ουέλιγκτον, ο Κωνσταντής και από το Κάγκελο ο Μυθριδάτης. Στη συνέχεια ο Νιοσιμούν. Τελικά Μίστερ Ουέλιγκτον θα οδηγεί στην υποδρομία Μυθριδάτης. Ο Σιμούν από το Κάγκελο περνάει στην τρίτη θέση, καθώς ο Κωνσταντής τρέχει μόνιμα στην εξωτερική. Λίγο πιο πίσω είναι ο Πικολίνο Ράμπο, ενώ ο Σαρόνικ Ντόλφιν καλπάζοντας από την εξωτερική θέλει να βελτιώσει την θέση του. Ο Τζοβάνας Μπό είναι προτελευταίος, βέβαια τρέχει στην εξωτερική. Τελευταίος ο Ράμπο, ο Πικολίνο Ράμπο. Πάντα στην πρωτοπορία τώρα έχει περάσει πιεζόμενος από την εξωτερική ο Σαρόνικ Ντόλφιν. Ακολουθεί στην δεύτερη θέση ο Μίστερ Ουέλιγκτον. Στη συνέχεια βρίσκεται ο Μυθριδάτης, ενώ προσπαθεί να επανέλθει από την εξωτερική ο Μίστερ Ουέλιγκτον και να βελτιωθεί ο Κωνσταντής απ' έξω. Σιμούν στην πέμπτη θέση. Σαρόνικ Ντόλφιν, Μίστερ Ουέλιγκτον που επανέρχεται. Κωνσταντής απ' έξω, Μυθριδάτης από το Κάγκελο. Σιμούν και Πικολίνο Ράμπο. Τελευταίο σε απόσταση ο Τζοβάνας Μπόι. Πάμε για την τελική ευθεία και πλέον έχει μπλέξει η κούρσα. Αρχές τελικής ευθείας. Μίστερ Ουέλιγκτον, ενώ προσπαθούν να αναπτυχθούν, ο Πικολίνο Ράμπο και κλείνεται, παρενοχλείται εκεί σοβαρά ο Σιμούν. Στα τελευταία μέτρα Πικολίνο Ράμπο και Μίστερ Ουέλιγκτον. Στη συνέχεια ο Μυθριδάτης θέλει να επανέλθει ο Σιμούν, αλλά πλέον είναι αργά. Σκληρή μάχη για την νίκη. Απ' έξω Πικολίνο Ράμπο και από μέσα Μίστερ Ουέλιγκτον και στην τρίτη θέση ο Μυθριδάτης, τέταρτος ο Σιμούν. Σκληρή παρενόχληση ο Σιμούν. Βλέπετε εδώ Μίστερ Ουέλιγκτον, από μέσα Σαρόνικ Ντόλφιν, στη συνέχεια ο Κωνσταντής, απ' έξω Πικολίνο Ράμπο και βγαίνει προς τα έξω Μυθριδάτης, ανακόπτει, θέλει να επανέλθει από μέσα ο Σιμούν. Οι δύο πρώτοι πάντως, ο Μίστερ Ουέλιγκτον και ο Πικολίνο Ράμπο απ' έξω, θα παλέψουν για την νίκη. Στη συνέχεια ο Μυθριδάτης, ενώ προσπαθεί να επανέλθει ο Σιμούν. Για μία ακόμη φορά, καρέ-καρέ τα τελευταία μέτρα. Αριστερά, Πικολίνο Ράμπο, δεξιά, κοντά στο Κάγκελο, Μίστερ Ουέλιγκτον. Πικολίνο Ράμπο απ' έξω, θα καταφέρει να επικρατήσει. Μίστερ Ουέλιγκτον στην δεύτερη θέση, στη συνέχεια Μυθριδάτης και Σιμούν. Εδώ βλέπετε το Μυθριδάτη, Σιμούν τέταρτος. Και ακόμα πιο πίσω, πέμπτος ο Κωνσταντής, έκτος ο Σαρόνικ Ντόλφιν, τελευταίος σε απόσταση Τζοβάνας Μπόι. Εδώ προσέξτε και πάλι από τα πρώτα μέτρα, από το νούμερο 4 της αφετηρίας, καθυστερεί υπερβολικά ο Σαρόνικ Ντόλφιν, ο οποίος κάποια στιγμή θα βρεθεί και στην πρωτοπορία. Από την τελευταία θέση στην οποία βρίσκεται, βλέπετε βγαίνει απ' έξω, πιεζόμενος και θα οδηγεί στην υποδρομή από κάποιο σημείο και μετά. Ενώ αρχικά προπορεύθηκε ο Μίστερ Ουέλιγκτον, ακολούθησε ο Μυθριδάτης, ο Σιμούν, ο Κωνσταντής απ' έξω. Βλέπετε απ' έξω που βελτιώνει συνεχώς την θέση του ο Σαρόνικ Ντόλφιν και προηγείται πλέον από τα 850 περίπου μέτρα. Σαρόνικ Ντόλφιν λοιπόν, επικεφαλής, δεύτερος ο Μίστερ Ουέλιγκτον, στη συνέχεια Μυθριδάτης, ο Κωνσταντής μόνιμα στην εξωτερική, Σιμούν στις τελευταίες θέσεις. Τζοβάνας Μπόι και Πικολίνο Ράμπο. Πάμε για τα τελευταία 500 μέτρα. Ο Μίστερ Ουέλιγκτον προσπαθεί να επιτεθεί στον πρωτοπόρο Σαρόνικ Ντόλφιν. Έρχονται απ' έξω ο Κωνσταντής, από μέσα ο Μυθριδάτης, κοντά τους ο Σιμούν, απ' έξω ο Πικολίνο Ράμπο. Στην τελευταία στροφή, ενώ φαινόταν να έχει πολλές δυνάμεις, βλέπετε εκεί τι γίνεται πλέον. Ευτυχώς που δεν ανετράπει ο Σιμούν στο σημείο εκείνο. Απίστευτες διασταυρώσεις. Ο Πικολίνο Ράμπο συνεχίζοντας πιάνει τον Μίστερ Ουέλιγκτον και παλεύει μαζί του για την νίκη. Μυθριδάτη στη συνέχεια, ο Σιμούν που βέβαια έχασε κάθε τύχη στην είσοδο της τελικής ευθείας όταν ανέκοψε πλήρως. Και εδώ οι δύο πρώτοι, Πικολίνο Ράμπο, ο Μίστερ Ουέλιγκτον, τρίτος ο Μυθριδάτης, στη συνέχεια Σιμούν, Κωνσταντής, Σαρόνικ Ντόλφιν, μακράν τελευταίος ο Τζοβάνας Μπόι. Προσέξτε και πάλι, είναι η τελευταία στροφή. Προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από Μυθριδάτη που βγαίνει προς τα έξω και Κωνσταντή. Ο Σιμούν
ανακόπτει εκεί σοβαρά, θέλει να επανέλθει από μέσα και κυριολεκτικά είναι στον αέρα. Εκεί πλέον δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τη στιγμή που ξεμπλοκάρεται ο Πικολίνο Ράμπο και συνεχίζει το φίνιστο απ' έξω και ο Μίστερ Ουέλιγκτον που προσπαθεί από την εσωτερική να πάρει την νίκη, ο Μυθριδάτης πίσω τους, ακόμα πιο πίσω ο Σιμούν. Στη συνέχεια Κωνσταντής, Σαρόνικ Ντόλφιν, σε απόσταση ο Τζοβάνας Μπόι. Λουκάς, κάτι θέλει να πει, Βαγγέλη, σε ακούμε. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι μάλλον η υποδρομία αυτή, μετά το πέρας αυτής της υποδρομίας, καλό θα ήταν να μην βγάζαμε κάποιο ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή ήδη στο χώρο των αποδυτηρίων, εκεί όπου προσπάθησα να πάρω κάποια συνέντευξη από τους πρωταγωνιστές, αν θέλεις, αυτή την κούρσα. Όπως είπες και εσύ, η σωρία παρενοχλήσεων που είχαμε είχε σαν αποτέλεσμα να ανάψουν πραγματικά τα αίματα. Το λέω και τον εννοώ εδώ, στον χώρο του ζυγιστηρίου και ειδικά μέσα στα αποδυτήρια, με τους αναβάτες. Και βέβαια, επαναλαμβάνω και πάλι ότι κάθε άλλο παρά θεωρείται καλή στιγμή για κάποιο ρεπορτάζ, για το, ειδικά από τον τομέα των αναβατών. Απευθυνθήκαμε και σε ορισμένους άλλους ιδιοκτήτες εδώ και θα χρησιμοποιήσω και το όνομα του κυρίου Μιγκύρου, ο οποίος τον ρωτήσαμε ευγενικά να μας πει τη γνώμη του. Μια άλλη φορά, παιδιά, ίσως λέει, θα είμαι κοντά σας, λέει, σε λίγο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς και από εκεί υπήρξε κάποια άρνηση. Επαναλαμβάνω και πάλι όμως, για να μεταφέρουμε το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ, κάθε άλλο παρά αρμονικό μπορεί να χαρακτηριστεί στο χώρο του ζυγιστηρίου εδώ με τους αναβάτες, οι οποίοι σίγουρα από τις παρενοχλήσεις δεν αισθάνονται και τόσο καλά. Θα περιμένουμε εμείς την εκδίκαση της ένστασης που κατέθεσε ο δεύτερος κατά του πρώτου. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ακόμη. Αυτός τουλάχιστον που κατά τη γνώμη μας έπαθε σοβαρή ζημιά εκεί στη τελευταία στροφή είναι ο Σιμούν, το βλέπετε, πίσω από το Μυθριδάτη τώρα. Θα προσπαθήσει να επανέλθει από μέσα, που να περάσει εκεί ο Σαρόνικ Ντόλφιν, ο Μίστερ Ουέλιγκτον. Θα έπρεπε να τους υπερπηδήσει, αλλά εδώ είναι υπόδρομος, δεν είναι η Πασία. Θα έπρεπε να έχουμε υπερπήδηση εμποδίων εκεί για να περάσει ο Σιμούν. Και βλέπετε το σημείο για το οποίο κατατέθηκε ένσταση. Πικολίνο Ράμπο, έρχονται σε επαφή, τα δύο άλογα, πέφτει πάνω στον Μίστερ Ουέλιγκτον. Η ένσταση απορρίπτεται.